Νέα χρονιά, καλή χρονιά να έχουμε. Και τι κάνουμε κάθε χρόνο στην αρχή του χρόνου, βάζουμε στόχους. Και τι κάνουμε ένα μήνα μετά, λέμε τι έκανε εγώ με το στόχο που έβαλα ένα μήνα πριν. Φέτος θα το κάνουμε σωστά, θα το κάνουμε επαγγελματικά. Πριν πούμε οτιδήποτε όμως, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μας για να το ενδυναμώσουμε στο YouTube και φυσικά αν θέλετε πατάτε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποίησει για όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε 5 τρόπους για να θέσουμε το σωστό στόχο και να τον πετύχουμε. <ΣΣ2> Νούμερο 1. Ονειρεύομαι το στόχο μου με κάθε λεπτομέρεια που σημαίνει τι. Βάζω όλες μου τις αισθήσεις σε λειτουργία. Θέλεις να κλείσεις τα μάτια σου, κλείσε τα. Σκέψου ποιο είναι ο στόχος σου. Και νιώσε, στήσε μία εικόνα, ένα σκηνικό στο μυαλό σου, σαν να τον έχεις καταφέρει ήδη. Αν για παράδειγμα εγώ έχω στόχο να ζω έξι μήνες το χρόνο σε ένα σπίτι στο νησί, θα σκεφτώ τι ωραία που είναι, βγαίνω στην αυλή μου, μυρίζω βασιλικό, βλέπω τη θάλασσα, ακούω το κύμα κάνει πλίτς πλίτς, έχω κατέβει στην παραλία, νιώθω την άμμο τη ζεστή στα πόδια μου, έχω κάνει και μια βουτιά και νιώθω τη δροσιά στο σώμα, κατάλαβες. Βάζεις όλες τις αισθήσει στο παιχνίδι. Ζήστε το ρε παιδί μου, ζήστε το μυαλό σου, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό... Δεν είναι πραγματικό, αλλά είναι κάτι φανταστικό. Έτσι, τέλο πάντων, λένε οι επιστήμονε, οι ειδικοί. Θα βρει αυτόν τον τρόπο να το κάνει το φανταστικό πραγματικό. Και δύο tips. Τον στόχο σου να τον διατυπώσεις ξεκάθαρα. Δηλαδή πες θέλω να ζω έξι μήνες στο σπίτι στο νησί. Απέφυγε να πεις ε, θέλω να ζω κάπου αλλού από εδώ που είμαι τώρα π.χ. Και επίση να είναι θετικά διατυπωμένος δηλαδή να είσαι ευγενή μαλακός προς τον εαυτό σου. Για παράδειγμα πάλι με το νησί πες θέλω να μένω έξι μήνες στο νησί. Μην πεις δεν θέλω να ζω εδώ που ζω τώρα. 2. Βρίσκω τα εφόδια μου. Έχω βρει το στόχο μου. Τώρα πρέπει να δω ποια είναι τα εφόδια μου, ποια είναι τα εργαλεία μου, ποια είναι τα βήματα που θα με οδηγήσουν μέχρι εκεί. Για παράδειγμα, αν εγώ θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι, μήπως πρέπει να πάω να γραφτώ σε μαθήματα φωνητικής. Τρία. Υπολογίζω το τίμημα. Δηλαδή, θέλω να φτάσω σε ένα στόχο μου. Για παράδειγμα, να τρέξω μαραθώνιο. Πρέπει να σκεφτώ την ίδια στιγμή. Πόσο χρόνο χρειάζεται για τις καθημερινές μου προπονήσεις. Πόσο χρόνο θα στερηθώ από όλα τα υπόλοιπα χόμπι μου ή από την οικογένειά μου, ενδεχομένως και από τη δουλειά μου. Ε, θα είμαι κουρασμένος, κουρασμένη και άρα δεν θα μπορώ να κάνω άλλα πράγματα. Ό,τι και αν έχετε βάλει στο μυαλό σας, θα πρέπει να κάτσετε κάτω και να σκεφτείτε ποιο είναι το τίμημα που θα πληρώσετε. Για να είσαστε προετοιμασμένοι θα το βιώσετε αυτό στη διαδικασία του. 4. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα καλλιεργούμε αυτές τις αρετές, τα έλεγα, μέσα μας, την ευελιξία μας και την προσαρμοστικότητά μας. Γιατί ίσως χρειαστεί να αλλάξω διαδρομή κάποια στιγμή στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου μου. Να επισπεύσω πράγματα ή να κάνω υπομονή. Ή μπορεί ο στόχος μου όντως να επιτευχθεί, αλλά σε μία άλλη παραλλαγή του από αυτή που εμείς είχαμε αρχικά σκεφτεί. Για παράδειγμα, εγώ μπορεί να θέλω να πάω να κάνω Εκπομπή στο ραδιόφωνο και οι συνθήκε να μην είναι ευνοϊκέ. Οκ, okay, μπορώ να κάνω ένα podcast. Πέντε, ο ανώτερος σκοπός. Εδώ είναι που περνάνε τα συννεφάκια, ε, ανοίγει αυτό το φως το λευκό που φτάνει από τον ουρανό, πέφτει από τον ουρανό. Είναι όμως πολύ πιο απλό και πολύ πιο ουσιαστικό από ό,τι μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μας μα παρακινεί πάρα πολύ, αυτό έχουν δείξει τέλο πάντων οι μελέτε και οι έρευνε, όταν ο στόχο μα συνοδεύεται από ένα ανώτερο σκοπό. Κάτι που ξέρουμε ότι θα κάνει καλό όχι μόνο σε εμά, αλλά και στου ανθρώπου γύρω μα. Θα είναι θετικό το αποτύπωμά μα στην κοινωνία, κάνοντα πράξη το δικό μα το στόχο. Για παράδειγμα, ή θέλει να γίνει εκπαιδευτικό. Είναι πολύ ωραίο να το δουλεύει στο μυαλό σου, λέγοντα ότι ο στόχο μου εμένα είναι να βοηθήσω τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη γνώση, να ενισχύσω ε, την εκπαίδευσή τους για να γίνουν ανεξάρτητοι και αυτόνομοι πολίτες αύριο μεθαύριο. Βάλω δηλαδή ένα υψηλότερο σκοπό από αυτό που προσωπικά εσένα σε ικανοποιεί. Έτσι θα έχεις και μεγαλύτερη παρακίνηση, αλλά και η ευχαρίστησή σου θα είναι πολύ μεγαλύτερη όταν θα το δεις όλο αυτό να εφαρμόζεται. Ας κάνουμε όσα περισσότερα like γίνεται σε αυτό το βίντεο και ας βάλουμε στόχο να φτάσει σε όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Μπορείτε να το στείλετε εσείς σε φίλους και γνωστούς σας που ξέρετε ότι είναι σε μια διαδικασία που τώρα λίγο αναζητούν το επόμενο βήμα τους, ψάχνουν πώς θα βάλουν τον επόμενο στόχο, Τέλο πάντων θα τους βοηθήσει αυτό το υλικό βλέποντάς τον. Κάτω στα σχόλια σας αφήνω το βίντεο με τη συζήτηση που είχαμε κάνει με τη Μαρία την Κανδεράκη, με τίτλο «Νέα χρονιά, νέοι στόχοι, τι είναι αυτό που θα μας σωθήσει μπροστά». Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε την επόμενη φορά.